Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024. Πλανητικός διαλογισμός υπηρεσίας. Εντοσόμ ή στάμεθα. Ατομικά κανάλια σε ομαδικό σχηματισμό. Το ατομικό μας κανάλι, πολύ ψηλά στον Ιερό Βορρά, πολύ βαθιά στον Ιερό Νότο. Η κεραία μας ανέρχεται από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο και αγκυροβολεί στο κέντρο του τριγώνου, Δίας, Ιερό Τρίγωνο, και στην κορυφή του τριγώνου η υπεροντότητα του Ρίση της Μεγάλης Άρκτου. Κοσμικός Αναστάς, κοσμικός Βούδας βρίσκονται δεξιά και αριστερά της υπεροντότητας. Και σχηματίζουν ένα τρίγωνο με κορυφή το διαμάντι στο κέντρο του πρώτου τριγώνου. Από το 7ο ενεργειακό μας κέντρο, η κεραία μας συνεχίζει προς τα κάτω σαν χρυσός άξονας, παράλληλος με την εθερική σπονδυλική μας στήλη μέχρι τα πέλματα των ποδιών μας. Από τα πέλματα των ποδιών, σαν χρυσές ρίζες μέχρι τον Ιερό Νότο. Οι χρυσές μας ρίζες διαπερνούν τη βουδική πλατφόρμα, την αναστάσιμη πλατφόρμα και κάνουν επαφή με το ειδικό βουδικό σημείο σφαίρα μέσα στην κοσμική κουνταλινική θάλασσα. Οι παράπλευροι άξονές μας ανέρχονται, συμπεριλαμβάνουν τις ρίζες, τα πέλματα, τα ισχύα, τα πλευρά, τους ώμους, τα χέρια σε ανάταση και φτάνουν στο σημείο που η κεραία μας αγκυροβολεί. Επικεντρωνόμαστε στο κέντρο της καρδιάς μας ανάμεσα στις ομοπλάτες ή στο κέντρο της καρδιάς της κεφαλής μας. Έξω από την ατομική μας κεραία, η ομαδική κεραία. Πιο έξω, η υπερομαδική. Οι τρεις κεραίες αλληλοκαλύπτονται, συνεργάζονται, χωρίς όμως να χάνει η κάθε μία την ατομικότητά της. Το αυτό συμβαίνει και στις ρίζες μας. Οι φορείς μας, ομόκεντρες σφαίρες γύρω μας, με κέντρο το κέντρο της καρδιάς μας ανάμεσα στις ομοπλάτες, προβάλλουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο το συμβατικό τμήμα το οποίο υπάρχει σε κάθε φορέα μας. Η κεραία μας παραλαμβάνει βουδικές αέρινες ενέργειες.
και από τις τρεις κορυφές του τριγώνου, οι οποίες όμως έχουν περάσει και έχουν υποστεί επεξεργασία από το σύστημα του Δία. Οι βουδικές ενέργειες κατέρχονται μέσα στο κανάλι μας και το πληρούν. Πληρούν όλους τους φορείς μας, όλους τους άξονες μας, τους παράπλευρους και τον κεντρικό άξονα και φτάνουν μέχρι τον Ιερό Νότο. Ήρεμα αναπνέουμε και εκπνέουμε τις αέρινες βουδικές ενέργειες. Η κεραία μας ανέρχεται ακόμη πιο ψηλά και κάνει επαφή με την κορυφή του τριγώνου στην οποία βρίσκεται η υπεροντότητα του Ρίση. Παράλληλα, παραλαμβάνει και βουδικές ενέργειες από την ιερή βουδική πηγή, τον βουδικό ήλιο, ο οποίος υπάρχει ψηλά και ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την εξελιχτική στιγμή σε ευθυγράμμιση με τον αδαμάντινο ήλιο και τον υπερνόα, ο οποίος σχηματίζεται και για τον οποίο δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Από τη βουδική αυτή πηγή, από το βουδικό ήλιο, ο οποίος προβάλλει την πνευματική του υπόσταση, παραλαμβάνουμε βουδική ενέργεια. Η οποία κατέρχεται διαπερνά τις πλευρές του τριγώνου και εμποτίζει τα ατομικά μας κανάλια σαν πρωτογενής βουδική ύλη εισέρχεται μέσα στα κανάλια μας σαν κόκκι, σαν σπινθήρες. Ήρεμα αναπνέουμε, εκπνέουμε τις ενέργειες αυτές, οι οποίες πληρούν όλους τους φορείς. Το τέταρτο ενεργειακό κέντρο, το οποίο έχει συμπεριλάβει το τρίτο, μόλις γίνει κάθοδος των ενεργειών αυτών των βουδικών, ανέρχεται στο πέμπτο.
το κέντρο της καρδιάς στην κεφαλή, ανέρχεται στο 7ο. Τα πέταλα του 7ου ενεργειακού κέντρου, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την καρδιά της κεφαλής, ανοίγουν. Μικρές ίνες από κάθε πέταλο ανέρχονται σαν κεραίες. Και έλκουν αέρινη ενέργεια. Έλκουν την αέρινη δημιουργική ενέργεια της άνοιξης. Μόλις γίνει η κάθοδος αυτή, ο λωτός κλείνει και γίνεται ένα διαμάντι. Το διαμάντι αυτό, η βάση του, δημιουργεί ένα δίπολο με το κέντρο του λαιμού. Όσο οι διαδικασίες αυτές εξελίσσονται, το ενιαίο δίκτυο αγάπης όλων των φορέων αρχίζει να διαφαίνεται και να ακτινοβολεί. Μέσα στην ενεργειακή θάλασσα του καναλιού, μέσα στην ενεργειακή θάλασσα των φορέων, το ενιαίο δίκτυο αγάπης έχει αναπτύξει τις συντεταγμένες του και φαίνεται σαν να είναι το μοναδικό που υπάρχει και ακτινοβολεί. Όλα τα υπόλοιπα συστήματα των φορέων, των κέντρων, βρίσκονται σε εσωτερήκευση. Οι ίνες που ενώνουν τους κόμβους μεταξύ τους ακτινοβολούν λευκό, ασημί, αδαμάντινο χρώμα. Οι κόμβοι προσελκύουν
από τη βουδική θάλασσα αδάμαντες ειδικής ποιότητας, οι οποίοι εγκαθίστανται στο κέντρο τους. Οι αέρινες δημιουργικές ενέργειες της Άνοιξης αναπτύσσουν τα πέταλά τους γύρω από κάθε αδάμαντα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, η πρωτογενής βουδική ενέργεια, ύλη, αποσύρεται στο ειδικό σημείο, στην ειδική σφαίρα που υπάρχει στην κοσμική κουνταλινική θάλασσα. Το ενιαίο δίκτυο αγάπης ακτινοβολεί ενέργειες της αέρινης δημιουργικής άνοιξης και βουδικές ενέργειες ειδικές που έχει παραλάβει. Η κάθε ατομικότητα παίρνει θέση γύρω από την ομαδική οντότητα. Η ομαδική οντότητα έχει αναπτύξει την κεραία της πολύ ψηλά, η κεραία της διαπερνά το σύνθετο σαμπαλικό δίκτυο και φθάνει πολύ ψηλά στην ιερή βουδική πηγή. Γύρω από την ομαδική κεραία υπάρχει η υπερομαδική κεραία. Και γύρω από την υπερομαδική κεραία υπάρχει η γαλαζοπράσινη γαλαζοπή ενέργεια, η οποία σχηματίζει τον αδαμάντινο δαχτύλιο γύρω από τις εξωπλανητικές σαμπαλικές υπεροντότητες. Η ενέργεια αυτή του αδαμάντινου δακτυλίου είναι σαν να έχει καταλάβει το χώρο της πλανητικής κεραίας, χωρίς όμως να είναι πλανητική κεραία.
οι ατομικότητες προβάλλουν το ενιαίο δίκτυο αγάπης το οποίο έχουν αναπτύξει στην ομαδική οντότητα. Σε αυτή την εργασία συμμετέχουν όλοι οι αδελφοί οι οποίοι σχηματίζουν την ομαδική μας οντότητα. Οι ένσαρκοι και οι άσαρκοι. Όλοι οι διδάσκαλοι, όλες οι κοσμικές οντότητες, που συμμετέχουν. Όταν τα δίχτυα εισέλθουν μέσα στην ομαδική οντότητα, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα δίκτυο αγάπης. Συμπληρώνονται όπου χρειάζεται το δίκτυο αυτό που σχηματίζουν. Δεν είναι το ενιαίο δίκτυο αγάπης των φορέων της ομαδικής μας οντότητας. Αποτελεί όμως προϋπόθεση και κατάθεση για να μπορέσει να σχηματιστεί το ένα ενιαίο δίκτυο αγάπης όλων των φορέων της ομαδικής μας οντότητας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των ατομικοτήτων, από τον Ιερό Νότο από τα Ιερά Πέδιλα της Γης ανέρχεται μέσα από τον κεντρικό άξονα της ομαδικής οντότητας η ενέργεια της αέρινης δημιουργικής άνοιξης. Οι συντεταγμένες του ενός ενιαίου δικτύου αγάπης της ομαδικής οντότητας υπάρχουν.
Η ενέργεια που ανέρχεται διατρέχει τις συντεταγμένες αυτές. Μόλις αρχίσουν να πληρούνται με την ενέργεια αυτή οι συντεταγμένες, η κάθε ατομικότητα παραλαμβάνει το ενιαίο δίκτυό της, το ενιαίο δίκτυο των φορέων της. Το παραλαμβάνει ενισχυμένο. Η ομαδική οντότητα συνεχώς διευρύνεται. Γίνεται μία συνεχής ανακατάταξη ενεργειακή στις συντεταγμένες οι οποίες την αποτελούν. Το ενιαίο δίκτυο αγάπης όλων των φορέων της ομαδικής οντότητας διευρύνεται και επεκτείνεται σε όλο το κανάλι της. Όλες οι διεργασίες που γίνονται, γίνονται μέσα στο κανάλι σε εσωτερήκευση. Οι σαμπαλικές ίνες κοσμικές, συστημικές, που βρίσκονται μέσα στον άξονα της ομαδικής οντότητας, αναβαθμίζονται. Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η εργασία είναι πολύ μεγάλη. Είναι σαν να συγκροτούνται σε επίπεδα διαφορετικά, διαφορετικές ίνες να τοποθετούνται όπως τοποθετούνται οι χορδές στην κιθάρα, μέσα στον άξονα και συγχρόνως μέχρι να τοποθετηθούν έχουν γίνει ήδη παρελθοντικές και πρέπει να αφαιρεθούν για να μπουν καινούργιες.
τα σταθερά σημεία στον Ιερό Βορρά και στον Ιερό Νότο είναι στον Ιερό Νότο η ενέργεια, η απαστράπτουσα της αέρινης δημιουργικής άνοιξης και στον Ιερό Βορρά η βουδική ενέργεια, η οποία είναι και αυτή αέρινη. Όλες οι παραλαβές αποδίδονται στην ιερή πηγή ψηλά. Όλες οι εργασίες αποδίδονται στην ιερή βουδική πηγή. Το έκτο ενεργειακό κέντρο της ομαδικής υπεροντότητας είναι πολύ ψηλά. Είναι σαν ένας αγάμαντας, ο οποίος σχηματίζεται από την ενέργεια του αδαμάντινου δαχτυλίου που βρίσκεται γύρω από τις εξωπλανητικές οντότητες ο αδάμαντας αυτός ο οποίος βρίσκεται στην κεραία της ομαδικής οντότητας, αποδίδεται στη βουδική πηγή και επιστρέφει με ποιότητες και ιδιότητες οι οποίες είναι πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες από αυτές που φανταζόμαστε. Παραμένει ψηλά. Και κάνει επαφή με οριζόντια ενεργειακά κέντρα και πηγές οι οποίες αντιστοιχούν σε ρίση. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, οι ενέργειες κατέρχονται και αποδίδονται οριζόντια μέσω του σαμπαλικού σύνθετου δικτύου στον αδαμάντινο δαχτύλιο ο οποίος βρίσκεται γύρω από τις εξωπλανητικές οντότητες.
Ο αδαμάντινος δαχτύλιος, θα ακτινοβολήσει και θα δώσει τις ενέργειες προς τα έξω. Θα τις αποδώσει στα τάγματα των αδελφών, συμπαντικών, διαγαλαξιακών, οι οποίοι κατήλθαν, τον σχημάτισαν και βρίσκονται πιο έξω και γύρω από αυτόν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο αδαμάντινος δαχτύλιος να ακτινοβολήσει προς τα άνω και να γίνει ένας τεράστιος αγωγός. Ένας αγωγός μέσω του οποίου μπορούν να κατέλθουν και να ιωθούν οντότητες σε διάφορα επίπεδα. Οι ενέργειες των οντοτήτων αυτών, οι οποίες κατέρχονται και τις γιώνουν, είναι ενέργειες αντίστοιχες των ενεργειών των αέρινων, οι οποίες γνωρίζουμε. Λέω αντίστοιχες, γιατί είναι από άλλα συστήματα τα οποία μέχρι τώρα, με τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαμε επαφή. Ενώ οι διαδικασίες αυτές εξελίσσονται, επιστρέφουμε στην ομαδική μας οντότητα. Η ομαδική μας οντότητα έχει αναπτύξει μία σύνθεση με τον σαμπαλικό λωτό, τον σύνθετο, με τον οποίο έρχεται σε επαφή. Η σύνδεση αυτή είναι ιδιαίτερη γιατί ίνες από το ενιαίο δίκτυο αγάπης των φορέων της και από τους κόμβους όπου υπάρχουν οι δημιουργικές ενέργειες της άνοιξης ανέρχονται και κάνουν σύνδεση με τα πέταλα του λωτού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την κάθοδο και την άνοδο των αέρινων δημιουργικών ενεργειών στα κάθετα σαμπαλικά δίχτυα. Τα κάθετα σαμπαλικά δίχτυα
παραλαμβάνουν και να πτήσουν οριζόντια τις ενέργειες αυτές. Η υπερομαδική οντότητα αποδίδει τις ενέργειες σε όλα τα ενεργειακά της κέντρα που βρίσκονται στον άξονα, στον κορμό, στις ρίζες. Η συγκέντρωση των ενεργειών αυτών της αέρινης δημιουργικής άνοιξης στα ενεργειακά κέντρα τους δίνει άλλη υπόσταση. Κάθε ενεργειακό κέντρο παραλαμβάνει και ο Αδάμας που είναι στο κέντρο του αναδεικνύει διαφορετικές ποιότητες. Δεν έχει σημασία αν τα ενεργειακά κέντρα είναι πλήρως ανοιχτά ή αν είναι σαν μπουμπούκια. Η αστάλαξη των ενεργειών από τον Ιερό Βορρά και η αστάλαξη των ενεργειών από το έκτο ενεργειακό κέντρο, το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, μέσα σε κάθε ενεργειακό κέντρο προς τα κάτω, καθώς και η συνεργασία με τις αέρινες δημιουργικές ενέργειες, έχει σαν αποτέλεσμα το κάθε διαμάντι στο κέντρο να αναπτύξει το δικό του ήχο. Ο ήχος αυτός προβάλλεται μέσα στο ενιαίο δίκτυο αγάπης της ομαδικής οντότητας. Η προβολή του ήχου στο ενιαίο δίκτυο αγάπης μέσα στους φορείς, η παραλαβή του από αυτό
η αναδημιουργία του και η προβολή του ξανά προς τα έξω με τις αέρινες δημιουργικές ενέργειες, τις βουδικές και τις αδαμάντινες οι οποίες κατήλθαν, έχει σαν αποτέλεσμα τη χαρτογράφηση των φορέων με ένα καινούριο τρόπο. Η χαρτογράφηση έχει να κάνει με τη δημιουργία του νέου ηλιακού συστήματος. Η αλληλεπίδραση του ήχου. Με την πρωτογενή ύλη, τη βουδική, η οποία αποδόθηκε από τις ατομικότητες μέσα στην ομαδική οντότητα, δια του δικού τους ενιαίου δικτύου αγάπης, έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων κυττάρων. Να σημειωθεί εδώ ότι η πρωτογενής βουδική ύλη η οποία αποδόθηκε δεν ήρθε σε επαφή με τους φορείς ή τα κύτταρα των ατομικοτήτων. Μεταφέρθηκε από το ενιαίο δίκτυο αγάπης. Χωρίς άλλη αλληλεπίδραση. Τα νέα κύτταρα, τα νέα όργανα που δημιουργούνται στην ομαδική οντότητα ανταποκρίνονται στις νέες δομές και στις νέες ενέργειες οι οποίες κατέρχονται. Οι υπερομάδες βρίσκονται γύρω από τις σωματικές οντότητες σε κατάσταση εσωτερήκευσης. Αυτές που είναι πολύ ενεργές και αποδίδουν ενέργειες στα σαμπαλικά δίκτυα είναι οι εξωπλανητικές υπεροντότητες. Καθώς
και ο αδαμάντινος δαχτύλιος, ο οποίος είναι ενεργός και μέσω αυτού γιώνονται οι νέες ενέργειες, οι αέρινες. Ο αδαμάντινος δακτύλιος αποδίδει τις ενέργειες στα σύνθετα σαμπαλικά δίκτυα. Τα οποία παραλαμβάνουν οριζόντια, αποδίδουν τις ενέργειες ψηλά μέσω του κάθε του σαμπαλικού δικτύου στις ιερές πηγές με τις οποίες έρχονται σε επαφή, τις ξαναπαραλαμβάνουν και τις επιστρέφουν πίσω για να τις ενσταλάξουν στις ομαδικές οντότητες. Η πλανητική οντότητα παραλαμβάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Στον άξονα της, ο οποίος κάνει επαφή με τον άξονα της μίας εξωπλανητικής υπεροντότητας η οποία σχηματίζεται, υπάρχουν σε όλο το μήκος του, από τον Ιερό Βορρά μέχρι τον Ιερό Νότο, υπάρχουν σημεία όπου οι ενέργειες αυτές αποθηκεύονται για να αποδοθούν την κατάλληλη χρονική στιγμή όπου χρειάζονται. Είναι σφαίρες, ειδικές σφαίρες, πηγές, μέσα στις οποίες η ενέργεια αποθηκεύεται και όταν τα βασίλεια ή τα δίχτυα ή οι οντότητες οι οποίες εξελίσσονται έρθουν στην κατάλληλη εξελιχτική φάση, τότε οι πηγές αυτές θα ανοίξουν και θα αποδώσουν τις ενέργειές τους. Ο Ιερός Νότος είναι ήδη σαν να έχει παραλάβει τις ενέργειες αυτές και περιμένει την κατάλληλη χρονική στιγμή για να τις αποδώσει προς τα έξω. Ενώ οι διαδικασίες αυτές συνεχίζονται, επανερχόμαστε στην ομαδική μας οντότητα, την παρατηρούμε
και στη συνέχεια επανερχόμαστε στα ατομικά μας κανάλια. Τα ατομικά μας κανάλια πληρούνται με τις ενέργειες τις βουδικές και τις αέρινες. Υπάρχει μία αρμονία και μία γαλήνη σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Είναι σαν όλες οι βουδικές ενέργειες από το Ιερό Τρίγωνο ψηλά να έχουν κατέλθει μέσα στο κανάλι των ατομικοτήτων, καθώς και όλες οι ενέργειες της αέρινης δημιουργικής άνοιξης. Η επαναφορά του ενιαίου δικτύου αγάπης των φορέων, όπως το παραλάβαμε από την ομαδική οντότητα, μας προσδίδει περισσότερη ηρεμία, γαλήνη και δημιουργούνται οι συνθήκες για να κατέλθουν περισσότερες ενέργειες σύνθετες. Χωρίς να προκαλούν υπερένταση. Είμαστε μέσα στις θείες αυτές ενέργειες. Τις αναπνέουμε, τις εκπνέουμε. Θεραπευόμαστε και αναπτύσσουμε νέους φορείς, νέα κέντρα. Όλες οι ενδυνάμει δυνατότητες τις οποίες έχουμε ανθίζουν. Αναπτύσσονται. Δημιουργούν.
τα ενεργειακά κέντρα της κεραίας. Έχουν παραλάβει και έχουν αναπτύξει τις συντεταγμένες τους σύμφωνα με την πρωτογενή βουδική ύλη την οποία παραλάβαν και τις αέρινες δημιουργικές ενέργειες της άνοιξης. Στο τρίγωνο στην κεραία μας ψηλά οι τρεις κορυφές δημιουργούν μία δίνη. Η δίνη αυτή είναι από αέρινες βουδικές ενέργειες και κατέρχεται μέσα στα ατομικά κανάλια. Οι αέρινες βουδικές ενέργειες είναι αδαμάντινης ποιότητας και ποιότητα την οποία δεν μπορώ να καθορίσω για να εκφράσω, καθώς κατέρχεται, αναδεικνύει όλες τις συντεταγμένες και όλα τα ενεργειακά κέντρα και τον τρόπο με τον οποίο τα ενεργειακά κέντρα παραλάβαν και αναπτύξαν στον ιστό τους τις ενέργειες αυτές. Αυτό συνεχίζεται μέχρι τον Ιερό Νότο και όλα τα ενεργειακά κέντρα αναδεικνύουν την ομορφιά τους. Αναδεικνύουν τα πέταλά τους, το διαμάντι στο κέντρο τους, και κάποια από αυτά αναδεικνύουν την ιερή κίτρινη φλόγα την οποία έχουν αναπτύξει. Εισπνέουμε και εκπνέουμε την ευλογία αυτή. Είμαστε μέσα στην ευλογία αυτή. Δίνουμε εντολή σε όλα τα όργανά μας, σε όλα τα κύτταρά μας, να έχουν την ανάμνηση και να συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Έχοντας την ανάμνηση. Όλα τα κύτταρα
σαν μικρά ενεργειακά κέντρα, θα πρέπει να αναπτύξουν την κίτρινη ιερή φλόγα. Οι διαδικασίες θα συνεχιστούν επί μακρόν. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι. Αποδίδουμε τα τμήματα των καναλιών της σωματικής οντότητας, τα οποία πρέπει να αποδοθούν, τα υπόλοιπα παραμένουν και εργάζονται. Αποδίδουμε τα τμήματα των καναλιών μας που πρέπει να αποδοθούν, τα υπόλοιπα παραμένουν και εργάζονται. Παραμένουμε μέσα στις θείες διαδικασίες. Ξεκινούμε διαδικασίες γύρωσης. Χωρίς να παρεμποδίζουμε τις διεργασίες οι οποίες γίνονται. Ο καθένας γιώνεται με δική του ευθύνη. Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και δεν ξεχνούμε ότι η γείωση είναι πράξη υπηρεσίας. Ομ. Ευχαριστούμε, τιμούμε, δοξολογούμε τις θείες δυνάμεις για το έργο. Ευχαριστούμε, τιμούμε, δοξολογούμε τις θείες δυνάμεις για τη συμμετοχή μας. Μπορούμε να κουνήσουμε τη σπονδυλική μας στήλη, να πιέσουμε τα πόδια μας στο έδαφος. Ακολουθούμε την αναπνοή μας. Νιώθουμε τον αέρα, εισπνέουμε και εκπνέουμε και όταν είμαστε έτοιμοι, με την εκπνοή
μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια. Ομ.